Άμα πιείς αυτόν τον απογευματινό καφέ, τι άλλο θέλεις, να τραγουδιστείς. Νατάσα Λέοπαρντ Κούβελα, παρακαλώ. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Και όποιος γυρίζει, κερδίζει. Λεξομαχία. Η κατηγορία είναι παρόνυμα. Παρόνυμα. Έτσι ακούγονται κάπως το ίδιο, μοιάζουν αρκετά. Αλλά δεν έχουν την ίδια σημασία και είναι, Σπύρο... Πίνω, πεινώ. Ποιο συνέστημα σε κυριεύει πιο συχνά? Πεινώ. Το πεινώ ή το πεινώ? Α, το πεινώ. Πάρα μου λέει, τι να πω τώρα. Δεν θα σου πω εγώ τι να πεις. Θέλω να έρθεις να παίξεις, να σε γνωρίσουμε. Έλα. Θέλω να πάμε να πάρουμε την κατηγορία, η οποία δεν θα έχει σχέση με φαγητά και τέτοια, να γυρίσεις, να δούμε πώς είναι και η τύχη σου. Η κατηγορία είναι ελληνική ταινία. Καλή αρχή. Ξεκινάμε. Διεκδικείς ένα δώρο αξίας 115 ευρώ για αυτήν την ελληνική ταινία του Κώστα Καραγιάννη. Το Σίγμα. Έτσι. Και κάνεις την πρώτη την καλή. Κάνε την καλή. Σήκωσε ένα δώρο που λέμε. Κάνε την καλή και σηκώνεις το Energy δώρο. Smart Home Kit 115 ευρώ και 2 δεκάρικα για τα γράμματα. 135. Πάμε πάλι, Σπύρο. Ωραίο. Για να σας ακούσουμε. Το ΤΑΦ. Κρίμα και μάλλον θα το σήκωνε κιόλας, γιατί τώρα τι, για τόσα λίγα λεφτά δεν έχει ΤΑΦ, έτσι. Και εμείς ήμασταν σχεδόν σίγουροι ότι θα έρθουμε και να το κουβεντιάσουμε. Δεν πειράζει, Σπύρο, χάνεις τη σειρά σου. Απλά εδώ, Δημήτρη, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Καλή αρχή και σε σένα, έλα να γυρίσεις. Πάμε, δώσ' του. Έτσι για την παρέα, ρε παιδί μου, 3.000 ευρώ μπόνους. Ναι, εντάξει, καλό ξεκίνημα το λες αυτό. Λοιπόν, θα πω το ΚΑΠΑ. Έχει ΚΑΠΑ, μπράβο. Μετά το ΤΑΦ λίγο ξεμαστάραξε. Οπότε περιμένουμε κάθε γράμμα να μας επιβεβαιώσει ότι υπάρχει και σηκώνεις 3.000 ευρώ μπόνους τώρα. Εάν δεν πέσει σε κάποια χρεοκοπία στο μέλλον, θα το συναντήσεις και στον τελικό. 50 ευρώ πάνω σου. Θα πω το πι. Πολύ καλό γράμμα, 200 ευρώ σου άφησε. 4 φορές. 200 ευρώ, σύνολο 2,50. Ωραία, θα αγοράσω ένα φωνήεν και θα πω το αλφα. Ωραία. Ελληνική ταινία, έχει στο τέλος εκεί τώρα κάτι αποκαλυφθεί. Ωραία. 20 ευρώ. Θα πω το νι. Νι, νησί, Νάξος. Ναι. Ωραία. Άλλα 20 ευρώ σε περιμένουν. Το επόμενο γράμμα είναι... Το λάμδα. Το λάμδα, το οποίο... Από περιέργεια θα ρωτήσω, γιατί δεν το πες πριν, αφού τη λέξη αυτή είναι η μόνη που ξέρουμε. Και είπες το νι στην τύχη. Μάλλον λάθος χειρισμός. Τώρα δεν θέλω να το παραδεχτεί, αλλά εγώ που είμαι φίλος του το κατάλαβα. Ναι. Λοιπόν, τουλάχιστον έστω και στην τύχη, σου πήγε καλά και δεν έχει χάσει τη σειρά σου ακόμα. Έχει 190 ευρώ. Τι θα κάνουμε τώρα? Θα το λύσω. Το έχουμε όλο? Ναι. Είναι 190. Αν σε φτάνουν, πάρτα, λύστο. Οκ. Okay. Ο άνθρωπος που έσπαγε πλάκα. Εντάξει, άφησε κάποια γραμματάκια που θα μπορούσαν να υποθούν επίση για κάποια ακόμα ευρώ. Ενώ ρε παιδί μου, 190. Εντάξει, δεν τα βρίσκει στον δρόμο εύκολα κάθε μέρα, αλλά είναι 190. Όπως και να έχει. Έσπασε το ρόδι, πήρε τα πρώτα του χρήματα. Περνάς στη θέση σου, γιατί έχεις αυτό το ποσό συν, πολύ σημαντικό, το μπόνους των 3.000 ευρώ. Να μην το ξεχνάμε,
Είναι κάτι το οποίο αν δεν φέρεις μαύρη φέτα χρεοκοπίας στο παιχνίδι, θα το βρεις όπως αρκετοί παίκτες στον τελικό. Για έλα να παίξεις τώρα εσύ πρώτος, που στην αρχή είναι το πολύ το χρήμα. Δεύτερος.